Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην απόψινη γιορτή για τα 40 χρόνια της Ένωσης Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Αποστάσεων. Η AIMS, πράγματι, αποτελεί ένα πραγματικά σπουδαίο διεθνή αθλητικό φορέα με μεγάλη προσφορά στο δρομικό κίνημα. Μέσα από τη γνωριμία μου με τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Πάκο Μποράο, γνωρίζω και προσωπικά την ιερή αποστολή που φέρει η Ένωση και η οποία παραμένει αναλύωτη στα 40 χρόνια ζωής της, την προώθηση των πολλών ωφελιών των δρομικών αθλημάτων σε ολόκληρο το φάσμα του αθλητικού αλλά και του κοινωνικού γίγνεσθε. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια το έργο σας. Η προβολή των αγώνων, μικρών αλλά και μεγάλων δρομικών αποστάσεων, διαδίδει τις πανανθρώπινες αξίες του αθλητισμού σε όλους, εραστέχνες και επαγγελματίες δρομής χωρίς απολύτως καμία διάκριση. Οι αγώνες δρόμου έχουν τη δύναμη. Έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν μέσω της αποφασιστικότητας, της επιμονής, της αφοσίωσης, αλλά και της πίστης στον τελικό στόχο, αυτό του τερματισμού και της δικαίωσης της σκληρής προσπάθειας. Φίλες και φίλοι, το πλούσιο έργο της Ένωσης συμβαδίζει απόλυτα με την ατζέντα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς. Τους τελευταίους 40 μήνες καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να μεγαλώσουμε την αθλητική μας οικογένεια και να φτάσουμε τον αθλητισμό πιο ψηλά. Στις κορυφαίες διεθνείς οργανώσεις που έχουμε φιλοξενήσει, ο εθελοντισμός ήταν από τα πιο σημαντικά κεφάλαια. Χωρίς την ανιδιωτική προσφορά των εθελοντών μας, καμία, μα καμία από τις οργανώσεις μας δεν θα είχε πραγματοποιηθεί με τόσο μεγάλη επιτυχία. Είμαι χαρούμενος που η AIMS θέτει τον εθελοντισμό στο επίκεντρο των δράσεών της. Στέκομαι στη σημασία του δρομικού κινήματος ως μοχλό ανάπτυξης και πρόοδου. Το βλέπουμε μέσα από τον 31ο Αθλητικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Υπάνω από 45.000 συμμετοχές σε όλες τις αποστάσεις στέλνουν το μήνυμα της μεγάλης επιρροής που έχει ο αθλητισμός στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, αποτελεί χαρά μας να συνεργαζόμαστε στενά με ένα κορυφαίο φορέα των δρομικών αθλημάτων, όπως ο δικός σας. Το γεγονός ότι η Ένωση σας στεγάζεται στη χώρα μας, τη γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, εξακολουθεί να δημιουργεί νέες προοπτικές για το κοινό μας μέλλον. Είναι μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το κοινό μας πεδίο δράσης και να δημιουργήσουμε στέρεες βάσεις για την αναβάθμιση της εμβέλειας, των εγχώριων δρομικών αγώνων μεγάλων αποστάσεων, αλλά και την εξάπλωση του δρομικού κινήματος συνολικότερα. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε και να έχετε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Και προσωπικά, στη Μαρία Τιμπολίζου, εύχομαι υγεία, δύναμη και αστήρευτο πάθος να υπηρετείς αυτό που αγαπάς, το δρομικό αθλητισμό. Καλή επιτυχία σε όλους. Ραντεβού την Κυριακή στον Αθλητικό Μαραθώνιο της Αθήνας.